Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της καμπάνιας του προγράμματος 1 στα 5 για τα κακοποιημένα παιδιά με συντονίστρια την βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Ράπτη, παρουσία της Αντιδημάρχου Παιδείας Δήμητρα Ακριτίδου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δρόσου Τσαβλή. Ο κ. Ζέρβας είναι ο πρώτος δήμαρχος στην Ελλάδα που υπέγραψε το συγκεκριμένο μνημόνιο. Σας καλωσορίζω στην υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού μνημονίου του Δήμου μας, αλλά από την άλλη πλευρά στην αρχή μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας, καθώς το θέμα αυτό αφορά την παιδική κακοποίηση, η οποία δυστυχώς έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Και οι δραματικές επιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης στους διάφορους τομείς της λειτουργικότητας του παιδιού οδήγησαν προσπάθειες επιστημόνων, προσπάθειες πολιτικών, προσπάθειες γονιών, προσπάθειες εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να διαμορφώσουν μια πρακτική αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Και οι οργανωμένες πολιτείες σε κάθε επίπεδο οφείλουν να καταπολεμήσουν το φαινόμενο σε πολλά επίπεδα, είτε είναι νομοθετικό, είτε είναι ποινικό, είτε είναι συμβουλευτικό, αλλά κυρίως να έχουμε συνέργειες. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, αλλά και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Δήμητρα Ακριτίδου, για την ευαισθησία τους σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών και για την υπευθυνότητά τους να φέρουν το συγκεκριμένο θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί, να εγκριθεί και σήμερα να βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης απευθείας με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με το τμήμα που αφορά στα δικαιώματα του παιδιού. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα μείζον θέμα σε όλο τον κόσμο και αποτελεί μάστιγα για τον ίδιο τον άνθρωπο. Η κακοποίηση του παιδιού αποτελεί ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα με πολύπλοκους αιτιολογικούς παράγοντες αλλά και πληθώρα αρνητικών συνεπειών για την βιοψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών. Το πρόβλημα της παιδικής κακοποίησης είναι δύσκολο να οριστεί λόγω της πολυπλοκότητας και του πολυμορφισμού που το διακρίνει, αλλά και των διαφορών που απαντώνται ως προς την ανατροφή των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο.